Με ταχύς ρυθμούς προχωρούν διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου κατασκευής του Περιφερειακού Ιατρείου στο Κερατόκαμπο, το οποίο θα αναγερθεί σε οικόπεδο, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Δήμο Βιάνου. Με μεγάλη χαρά μεταβήκαμε στον Κερατόκαμπο και υπογράψαμε στον Δήμο Βιάνου με τον Δήμαρχο Βιάνου, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Παπαδήμα και συνεργάτες από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια το συμβόλαιο δωρεάν παραχώρησης οικοπαίδου, στο οποίο με ίδια έσοδα θα αναγείρουμε το Περιφερειακό Ιατρείο Κερατόκαμπο. Είναι κάτι το οποίο βρίσκει απάντηση μετά από πάρα πολλά χρόνια για την περιοχή και είμαστε χαρούμενοι για αυτή την πορεία και την κατεύθυνση που πήρε το έργο. Θα προκηρυχθεί το έργο της ανέγερσης ιατρείου στο Κερατόκαμπο και αυτό μας προσδίδει μια χαρά για τον τόπο μας, γιατί με τις προσπάθειες και τις δικές μας του Δήμου που αγοράσαμε το οικόπεδο πριν 2 χρόνια, τον παραχωρούμε τώρα στην ΥΠΕ. Ο διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε στη Βιάνο, ενώ θέμα χρόνου είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας του Περιφερειακού Ιατρείου Κερατοκάμπου, που τόσο ανάγκη έχει ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα. Ήδη περιμένουμε έως την Τρίτη να δοθεί οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία Καστελίου και μετά βγαίνει ο διαγωνισμός. Ήταν ένα αίτημα και του Δήμου αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Αυτή τη στιγμή το Περιφερειακό Ιατρείο λειτουργεί σε ένα κοντέινερ, οπότε έτσι όλα τα πράγματα παίρνουν την πορεία τους και για την περιοχή αυτή. Έχει ήδη Περιφερειακό Ιατρείο η Άρβη, έχει και ψαρή φοράδα. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι καλύβουμε το νότιο κομμάτι του Δήμου μας, που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει πολύ επισκεψιμότητα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της 7ης ΥΠΕ, με το έργο να μπαίνει στην τροχιά υλοποίησης τους προσεχείς μήνες.